Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όλοι σχεδόν οι ηγέτες της Ευρώπης, αλλά και χωρών από τη Μέση Ανατολή και χωρών από άλλες χώρες, συναντήθηκαν σήμερα στο Παρίσι για να πούνε όχι στην τρομοκρατία, όχι στη βία, ναι στη δημοκρατία, ναι στην ειρήνη. Ήταν μια πολύ σημαντική συμβολική κίνηση και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο, γιατί συνοδεύτηκε από ένα πλήθος ανθρώπων που μαζεύτηκαν εκεί, ένα πλήθος πολιτών που ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο και ήταν και πολλοί που δεν ήταν πολίτες των Παρισίων, αλλά πολίτες της Γαλλίας και άλλων χωρών της Ευρώπης. Όμως οι ηγέτες αυτοί που μαζεύτηκαν εκεί θα έπρεπε να σκεφτούν ότι αυτή η εξέλιξη της βίας, η οποία έχει φτάσει στην Ευρώπη, και αυτά που συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα, που θυμίζουν μία 11η Σεπτεμβρίου στην Ευρώπη, είναι ένα αποτέλεσμα μιας δράσης πολλών εκεί στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη, στην Εγγύς Ανατολή που λέμε. Γιατί οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, δεν είχαν κανένα λόγο να πάνε στο Ιράκ. Ο Σαντάμ Χουσέιν είχε ένα αυταρχικό καθεστώς, αλλά από την άλλη μεριά δεν είχε όπλα μαζικής καταστροφής. Και σήμερα το Ιράκ δεν είναι δημοκρατία, όπως μας είχε πει ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Τζορτζ Μπους, αλλά είναι ένα κράτος διαλυμένο, και εκεί έχουν δράσει οι τζιχαντιστές που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, ούτε βεβαίως η Αλ-Κάιντα. Και το ίδιο συμβαίνει και με τη Συρία, όπου έχουμε επεμβάσεις ευρωπαϊκές, και με τη Λιβύη. Και έπεται συνέχεια. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα σκεφτούν πριν κάνουν τέτοιες κινήσεις που οδηγούν αντί για το καλύτερο στο χειρότερο. Αυτό είναι ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει όλους, γιατί δεν μπορούμε να κοφεύουμε και να ανύπτουμε τα σχήρας μας και να λέμε ότι δεν μας αφορά ή δεν μας αγγίζει το θέμα. Απ' την άλλη μεριά θέλω να πω ότι η βία δεν μπορεί και δεν πρέπει να φέρνει βία, αλλά δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που το ζούμε και το βλέπουμε, και να πούμε ότι οι τζιχαντιστές απόκτησαν μια προέκταση που είναι η Αλ-Κάιντα απέκτησε μια προέκταση που λέγεται τζιχαντιστές, έχει πάρει μαζική μορφή και δεν ξέρουμε τι αυτό σημαίνει για το μέλλον στην Ευρώπη, γιατί όπως πολλοί υπολογίζουν, υποστηρίζουν και άνθρωποι που είναι, που μελετούν τα θέματα και του Ισλάμ και τα θέματα των φανατικών του Ισλάμ, υποστηρίζουν ότι αυτό ήταν η αρχή μιας βίας που έρχεται από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, και θα τη δούμε και σε προσεχές και σε μελλοντικές κινήσεις αυτών των ανθρώπων στον ευρωπαϊκό χώρο. Εμείς εδώ ζούμε στην προεκλογική περίοδο, 2 εβδομάδες μείναν ακριβώς μέχρι την ημέρα που θα φτάσουμε στην κάλπη. Τέτοια ώρα, σε 2 εβδομάδες θα έχουν κλείσει οι κάλπες, θα έχουν αρχίσει να βγαίνουν τα αποτελέσματα. Και βέβαια τότε, αυτό που έλεγε και η μητέρα μου, κάθε κατεργάριος θα καθίσει στον πάγκο του. Λοιπόν, έχουμε εδώ κοντά μας για να μιλήσουμε για όλα αυτά, αλλά κυρίως με επίκεντρο την οικονομία, που νομίζω ότι είναι το βασικό θέμα αυτής της προεκλογικής περίοδου, γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι σε οικονομική κρίση. Το μέλλον της είναι με πολλές απορίες, ερωτηματικά, ανησυχίες, αγωνίες για τους πολίτες κυρίως, γιατί βλέπω ότι η πολιτική είναι λίγο έτσι άνετη σε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε εδώ κοντά μας να συζητήσουμε 2 νέους υποψηφίους βουλευτές, και εμείς δίνουμε βήμα στους νέους ανθρώπους, γιατί πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε και εμείς με το γνωστό star system που κινείται γύρω από τις τηλεοπτικές εκπομπές και τα παράθυρα, και έναν έμπειρο καθηγητή της οικονομίας, ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα του γύρω από το τι μέλη γενέστε γύρω από τα οικονομικά θέματα αυτής της χώρας, τα οποία εδώ και 6 χρόνια έχουν διαλύσει νοικοκυριά, πολίτες, οικογένειες κλπ. Λοιπόν, να καλησπερίσω εδώ κοντά μας τον κύριο Μενέλαο Γερονικολό, που είναι υποψήφιος βουλευτής Μεσσηνίας με το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Καλησπέρα. Να καλησπερίσω επίσης τον κύριο Ευτύχιο Δαμιλάκη, είναι υποψήφιος βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και βεβαίως τον κύριο Κώστα Μελά, που είναι γνωστός μας, οικονομολόγος, είναι καθηγητής οικονομίας, που θα μας μιλήσει ο κύριος Μελάς και αυτός για τις δικές του εμπειρίες σε σχέση με την οικονομία
και την κρίση που διέρχεται η χώρα μας και βεβαίως το ζητούμενο και το μεγάλο ερωτηματικό, τι μελιγενέστε με το χρέος, που τελικά παρόσα λένε περί του αντιθέτου, δεν είναι βιώσιμο και ας λένε κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες έως τώρα ότι είναι βιώσιμο. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με... Θέλω σαν οι άνθρωποι εσείς, οι δύο υποψήφοι, να ξεκινήσω τον κύριο Δαμιλάκη. Πώς αισθάνεστε μετά από αυτά που συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με ένα φανατισμό που μπορεί να οδηγήσει και σε ακραίες κινήσεις και κινητοποιήσεις και που θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργήσει και αντιρατσιστικά πάθη και μίση και ξενοφοβίες και όλα αυτά τα πράγματα. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε, με δεδομένο ότι έχετε κάποιες θέσεις ως κόμμα σε σχέση με τους μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα? Μάλιστα. Εμείς το αντιμετωπίζουμε το θέμα με πολύ μεγάλο προβληματισμό. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η οικονομική κρίση και η πολιτική που έχει ασκηθεί εναντίον που είχε ασκηθεί με τον Ισλαμικό χώρο έχει οδηγήσει σε αυτές τις αντιδράσεις. Τώρα, από εκεί και ύστερα, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, πώς μπορεί η χώρα μας, να το πάμε διαφορετικά, να θωρακιστεί απέναντι σε αυτά τα ακραία φαινόμενα που τα βλέπουμε και τα ζούμε? Μάλιστα. Θα πρέπει να γίνει ένας καλύτερος έλεγχος των συνόρων. Σε αυτό θα πρέπει να συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν γίνεται να προστατεύσουμε όλα αυτά τα σύνορα που έχουμε στη χώρα μας. Από την άλλη, θα πρέπει βέβαια και όσον αφορά την χώρα μας, να το Δουβλίνο 2, είτε να το διαπραγματευτούμε, αυτή είναι η θέση του κόμματος μας, ή εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους Ευρωπαίους, τότε να γίνει μονομερής ενέργεια από τη χώρα μας. Μάλιστα. Κύριε Γερονικόλε, εσείς έχετε μια διαφορετική άποψη. Τουλάχιστον κατά καιρούς ο κύριος Παπανδρέου, που είναι ο ηγέτης του κινήματος, έχει εκφράσει μια διαφορετική άποψη για τους μετανάστες και για τα μεταναστευτικά ρεύματα γενικά που υπάρχουν αυτή την περίοδο και που είναι και αποτέλεσμα πολέμων και οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στις χώρες τους κάποιοι άνθρωποι. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι μετά από τέτοιου είδους ενέργειες. Σίγουρα, όπως και να το κάνουμε, τέτοιες πράξεις είναι καταδικαστές από όλο τον κόσμο. Μακάρι να μπορούσαμε να ζήσουμε σε ένα ειρηνικό περιβάλλον, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξτρεμιστές, ζουν ανάμεσά μας. Οφείλουμε όλοι να είμαστε προσεκτικοί και πώς κινούμαστε σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά κακά τα ψέματα, πρέπει να δεχτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν ανάμεσά μας και είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Βλέπετε, οι απειλές είναι πολλές ανά τον κόσμο, είτε στο Παρίσι, στην Αμερική, στο Λονδίνο. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν καθημερινά με αυτό το φόβο, αλλά πρέπει να τα δούμε όλα με μια πιο ψύχρεμη ματιά και να είμαστε πιο επιφυλακτικοί και πιο ψύχρεμοι στις τοποθετήσεις μας. Μάλιστα. Ξέρετε ότι το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα που ζούμε είναι ότι εμείς είμαστε η πρώτη χώρα της υποδοχής και από την άλλη μεριά υπάρχει από τον δυστυχισμένο άνθρωπο της Συρίας που έχει φύγει από μια κόλαση πολέμου μέχρι μερικούς που βεβαίως μπορεί να υποκινούνται και από γειτονικές χώρες που έχουν στόχο και σκοπό να μπουν στη χώρα μας και να τη βλάψουν και να δημιουργήσουν προβλήματα σε μια χώρα που, όπως ξέρετε, ο τουρισμός είναι και το μεγάλο της έσοδο και είναι και η σημερινή μοναδική μεγάλη βαριά βιομηχανία της. Κύριε Μελά, εσείς πώς τα βλέπετε αυτά τα θέματα και δώστε μας και μια οικονομική διάσταση, γιατί όλο αυτό το θέμα έχει και οικονομική διάσταση πάρα πολύ σοβαρή, γιατί επιβαρύνει μια χώρα η οποία βρίσκεται σε οικονομική κρίση. Μιλάτε για τους πρόσφυγες οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα. Πώς μπορεί, έχουμε ένα Δουβλίνο 2 που τους παρκάρει στη χώρα μας. Έχουμε βεβαίως και για ανθρωπιστικούς λόγους υποχρέωση και να τους παρέχουμε ο καθεστώς για την υγεία τους, για την ιατροφαρμακευσία της περίθαλψη, για τη στέγασή τους ενδεχομένως. Απ' την άλλη μεριά όμως και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα με πολλά οικονομικά προβλήματα και έχει μια άνεση οικονομική για να μπορέσει να είναι έτσι γαλαντόμα
σε τέτοιες περιπτώσεις. Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι ένα φαινόμενο το οποίο τις περισσότερες φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας λαμβάνει μορφές φυσικού νόμου. Υπάρχουν βέβαια περίοδοι κατά τις οποίες πυκνώνει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή για λόγους που συμβαίνουν, παραδείγματος χάρη όπως έγινε τελευταία η πόλεμη στη Μέση Ανατολή και στην Αιγύπτου Ανατολή, έχουν δημιουργήσει, από τη μεριά των δυτικών βεβαίως, έχουν δημιουργήσει αυτό το ρεύμα. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει μια γενικότερη πολιτική από τη μεριά της Ευρώπης, διότι ξέρετε η Ευρώπη είναι μια χώρα, μια περιοχή η οποία στηρίχθηκε πάνω στην αλληλεγγύη και στη συλλογικότητα. Επομένως και στην ανάγκη να υπάρχει περίθαλψη ή εν πάση περιπτώσει να υπάρχει μια πρόνοια για όλους αυτούς τους μετανάστες. Μην ξεχνάμε από την άλλη μεριά ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι ένα μεγάλο κομμάτι χεριών τα οποία σε πολλές οικονομίες, ακόμα και στην οικονομία της Γαλλίας για την οποία μιλάμε, έχουν αλλά και για τη δική μας, παίξει σημαντικό ρόλο. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο και στη δικιά μας οικονομία. Σαφώς. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κανόνες όσον αφορά την είσοδο και την ενσωμάτωση εντός εισαγωγικών των ενσωμάτων. Αλλά σου έρχονται με τηλεκατευθυνόμενα βαπόρια από την Τουρκία. Δεν γίνεται. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Να σας πω κάτι ακριβώς. Όσοι προσπαθείς, μπας και οι άνθρωποι ακριβώς, χάσουν και τη ζωή τους με αυτό το ακριβώς, παιχνίδι έχετε, που κάνουν έχετε οι δουλέμποροι. Άκουσα τον προηγούμενο τον συνομιλητή, ο οποίος έλεγε να θωρακίσουμε. Δεν υπάρχει δυνατότητα να θωρακίσεις στην Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι η Γαλλία ή η Αγγλία ή η Γερμανία, η Γαλλία στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι μία από τις πιο καλά φυλασσόμενες περιοχές. Εν τούτης γίνανε αυτά τα οποία γίνανε. Είναι δύσκολο το θέμα της μετανάστευσης. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, δεν υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούμε να τα λύσουμε ad hoc. Χρειάζεται μια γενικότερη προσπάθεια, διότι δεν πρέπει να συγχαίουμε όμως το μεταναστευτικό ρεύμα με τους τσιχαντιστές. Δεν προέρχονται δηλαδή, δεν είναι το σύνολο των προσφύγων. Δεν είναι, Μια ασήμαντη μειοψηφία. Μια ασήμαντη μειοψηφία. Στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά είναι τόσο δυναμική και τόσο αποφασισμένη, γιατί θέλουν να πεθάνουν στο όνομα του Αλλάχ, όπου κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Ακριβώς, κάνουν ζημιά, αλλά προσέξτε, είναι κυρίως και από τις μελέτες τις οποίες έχουν γραφτεί και από τα βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί, οι περισσότεροι από αυτούς είναι πολίτες των χωρών της Δύσης. Ναι, γιατί είναι Γάλλοι, από πρώην απηγίες της Γαλλίας. Είτε είναι Άγγλοι, είτε είναι πολίτες, δηλαδή δεν είναι μετανάστες. Επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βεβαίως, το είπατε πάρα πολύ σωστά στην αρχή, ότι πρέπει όλοι αυτοί οι ηγέτες, οι οποίοι μαζεύτηκαν σήμερα εκεί, έπρεπε να είχαν σκεφτεί αυτά τα θέματα πολύ νωρίτερα. Διότι δεν λέω ότι ευθύνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν ένα μερίδιο ευθύνης για τον τρόπο που χειρίζονται τα διεθνή προβλήματα. Επίσης, θέλω να πω και κάτι άλλο το οποίο είναι εντελώς συμβολικό, κύριε Παπαδόπουλε. Παρατηρήσατε όλοι ότι λέμε εγώ είμαι. Πώς το λέγει αυτό που. Σαρλί. Ζεζούι Σαρλί. Εγώ είμαι Σαρλί. Δεν υπήρχε ούτε μία ετικέτα, μία. Που να λέει ένα πανό, εν πάση περιπτώσει αυτό το πράγμα το οποίο κρατούσανε, το οποίο να λέει εμείς είμαστε Σαρλί. Αυτό παρότι είναι λέει, τόσο. Εγώ είμαι. Ναι. Αυτό λοιπόν το απλό πραγματάκι, το οποίο όμως εάν το ψάξεις, δείχνει αυτό την έλλειψη συλλογικότητας που υπάρχει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, υπάρχει μια έλλειψη μεγάλη συλλογικότητας. Στην εντυπωσιακή αυτή συγκέντρωση συνυπήρχαν ως ηγέτες ο Νετανιάχου και ο Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής και του Ισραήλ και πάνω εκεί στο μνημείο που υπάρχει στην πλατεία της Δημοκρατίας έβλεπα σημαίες τουρκικές, σημαίες διαφόρων χωρών αλλά έβλεπα και μια σημαία που είχε το πρόσωπο του Τσαλάν. Δηλαδή όλα μαζί, όλοι μαζί. Τώρα τι σημαίνει αυτό δεν ξέρω οποίο, γιατί όπως ξέρετε το οποίο θα ξεχαστεί δηλαδή δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις οι Κούρδοι που είναι υπό τον Τσαλάν με τους Τούρκους της Τουρκίας, τους υπόλοιπους. Τέλος. Βεβαίως. Αυτό το οποίο πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι δεν είναι ένα σήμαντο γεγονός. Είναι ένα γεγονός που πιθανότατα θα διασαλεύσει προς το χειρότερο τις δημοκρατικές ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ήδη διασαλευμένες. Δηλαδή οι βασικοί πυλώνες πάνω στην οποία έχει στηριχθεί η Ευρώπη εδώ και 200 χρόνια, παραδείγματος χάρη η ελευθερία, η ισονομία και η ισοπολιτεία,
έχουν ήδη βαλθεί από διάφορους στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας εδώ και 20 χρόνια. Με αυτό το συμβάν έχω την αίσθηση ότι θα πάμε προς νέα μέτρα. Τα οποία, κύριε καθηγητά, ταυτόχρονα, όπως ξέρετε, περιορίζουν και τα δημοκρατικά δικαιώματα πολιτών. Γιατί τελικά, όπως το λέτε, γίνονται και με την ανοχή των πολιτών στο τέλος. Γιατί σου λέει, μπρος να προστατεύσω τη ζωή μου και να έχω την ασφάλειά μου, θα υποχωρήσω στα υποχωρούν σε όλα τα πράγματα, δημοκρατικά τα δημοκρατικά δικαιώματα, τα ιδιωτικά, τα θέματα της αλληλογραφίας, του τηλεφώνου. Ακριβώς. Παρακολουθούν τα πάντα. Τα πάντα. Επομένως, είναι μια κατάσταση στην οποία πολύ δύσκολα, νομίζω, θα αντιμετωπιστεί. Μάλιστα. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και δεν ξέρω εάν υπάρχει σήμερα πάθος στους Ευρωπαίους ηγέτες και στους ευρωπαϊκούς λαούς, μου επιτρέπετε να το πω, να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα λίγο στα οικονομικά θέματα. Ας πάμε πρώτα στους εκπροσώπους των κομμάτων. Ο κύριος Δαμιλάκης, θέλω να μου πει καταρχήν πώς βλέπει τις θέσεις και τις υποσχέσεις για την ανακούφιση των πολιτών και για τη λύση του θέματος της ανεργίας, τόσο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας όσο και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, και αν θεωρεί ότι η θέση που έχουν οι ΑΝΕΛ είναι περισσότερο ρεαλιστική ή περισσότερο ικανή να ρυθμίσει και να βοηθήσει τους πολίτες μας από τα σημερινά προβλήματα που, ξέρετε, είναι η ανεργία πρώτα απ' όλα, είναι οι περικοπές της συντάξης, είναι αυτή τη στιγμή οι χαμηλοί μισθοί που έχουν πέσει κάτω από ένα όριο που υπήρχαν παλιότερα, που ήταν ένα δίκτυο ασφαλείας στα 760 τόσα ευρώ. Είναι, πώς να σας πω, ένα σωρό πράγμα. Είναι ανασφάλιστη εργασία, είναι όλο αυτό το πακέτο που και οι δύο πλευρές υπόσχονται, άλλος να κάνει μέτρα άμεσα για ανακούφιση και άλλος να κάνει πιο μακροπρόθεσμα μέτρα που θα οδηγήσουν σε 770.000 θέσεις εργασίας, όπως λέει μέχρι το 20 ο κύριος Σαμαράς. Μάλιστα, θέλω να ξεκινήσω από τη διαπραγμάτευση του χρέους. Και θέλω να αντιστρέψω το ερώτημα, γιατί δεν έκανε μείωση του χρέους ο Σαμαράς όπως υποσχέθηκε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Τι τον εμπόδισε? Λοιπόν, ένα αυτό. Υπήρχε, συγγνώμη, να κάνω και εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Όπως ξέρετε, υπήρχε από την πλευρά των Ευρωπαίων ηγετών η απόφαση του Νοεμβρίου του 2012, Μάλιστα. η οποία έλεγε ότι εφόσον η Ελλάδα αποκτήσει πρωτογενές πλεόνασμα και εφόσον προχωρεί στις μεταρρυθμίσεις που είχαν συμφωνηθεί, θα προχωρούσαν και οι Ευρωπαίοι σε μια ενέργεια που θα αποκτούσε το χρέος μια βιωσιμότητα και θα ήταν τέτοιο που θα μπορούσε και η Ελλάδα να το αποπληρώσει χωρίς να βρίσκεται σήμερα σε πολλά βάρη τα οποία δεν μπορεί να τα καλύψει ούτε με τα έσοδα, ούτε με μειωμένους προϋπολογισμούς, ούτε με τις πιέσεις με φορολογίες και όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Όσο αφορά το πλεόνασμα δεν είναι αναπτυξιακό. Το πλεόνασμα είναι περικοπών. Λοιπόν, και επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα ευρώ για να ζήσει ημερησίως για τροφή, λοιπόν, και ζει με 70 λεπτά, κάποια στιγμή θα πεθάνει. Έτσι είναι και οι Έλληνες πολίτες και το ελληνικό κράτος. Οδηγούμαστε σε βέβαιο θάνατο. Λοιπόν, το χρέος θα πρέπει να κουρευτεί. Λοιπόν, είναι αντιγραφή ένα πολύ μεγάλο χρέος. Αυτό, μάλιστα, υπάρχουν φωνές και μέσα από την Γερμανία, όπως έγραφε το τελευταίο άρθρο του τελευταίου περίοδου του Spiegel, ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να αντιγραφεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρέους. Άρα ταυτίζεστε με την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για μια μεγάλη διαγραφή χρέους, μέσα από το οποίο θα υπάρξει και μια ανακούφιση στην αποπληρωμή του. Αυτό δεν εννοείται? Ασφαλώς, αυτό εννοούμε. Ναι. Αλλά τώρα θα ήθελα να σας πω επ' αυτού ότι σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ που αναφερθήκαμε τώρα και την ταύτιση απόψεων σε αυτό το θέμα, σε πολλά άλλα διαφωνείτε. Ασφαλώς. Άκουσα τον κύριο Καμένο σήμερα σε μια συνέντευξη που έδωσε το πρωί, που έλεγε ότι εμείς θα συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ και θα επιβάλλουμε και τις απόψεις μας σε μερικά θέματα που έχουμε διαφωνίες και διαφορετικές απόψεις. Εσείς
Πείτε μου πώς βλέπετε αυτή τη συνεργασία, γιατί εγώ πιστεύω ότι ένας κόσμος που τα ψηφίζει δεν θεωρεί τον εαυτό του αριστερό, ας πούμε. Μάλιστα. Τι θα πείτε στους πολίτες σας, κύριε Παπαδόπουλε, το ιδανικό για την πατρίδα είναι να υπάρξει συνεννόηση, εθνική συνεννόηση. Αλλά σε ποια κατεύθυνση? Νομίζω ότι μια συγκυβέρνηση, λοιπόν, που κάποιος θα μπορέσει να αναλάβει τα κοινωνικο-οικονομικά και κάποιος τα εθνικά θέματα, θα είναι ό,τι καλύτερο για την πατρίδα. Θα είναι το ιδανικό. Δηλαδή, εσείς θα αναλάβετε τα εθνικά θέματα, από ό,τι καταλαβαίνω, και ο κύριος Τσίπρας θα αναλάβει τα κοινωνικο-οικονομικά. Μάλιστα. Μα ιδεολογικά δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει τα εθνικά θέματα. Ιδεολογικά και μόνο ιδεολογικά. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με τέτοια συμφωνία. Αν δεν συμφωνεί, τότε δεν θα μπορεί να γίνει συνεργασία. Είναι ξεκάθαρα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Γερονικολέο. Κύριε Γερονικολέο, εσείς στο ΠΑΣΟΚ πώς βλέπετε την παρουσία σας ως ένας νέος φορέας που προέκυψε από τον κύριο Παπανδρέου και από πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αποσπάστηκαν και εντάχθηκαν στο κίνημα? Δηλαδή, τι ρόλο θέλετε να παίξετε, αν ας πούμε έχετε περάσει το 3% και μπείτε στη Βουλή? Με ποιο σύνθημα θα μπείτε, τι συνεργασίες θα κάνετε και ποια παρέμβαση νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε στην οικονομία σε σχέση με το χρέος? Εμείς θεωρούμε την κίνηση αυτή που έγινε από τον πρόεδρο μας, τον Γιώργο Παπανδρέου, και από πολλά στελέχη που ήταν παλιότερα στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ ως λύτρωση. Αυτό το κίνημα που δημιουργήθηκε από τον... Από τα δεσμά Βενιζέλου. Από τα δεσμά Βενιζέλου, καλά τα λέτε. Καλώς ή κακώς ο κύριος Βενιζέλος... Συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία 2,5 χρόνια. Μακάρι να συνεργαζόταν. Έγινε πατερίτσα της Νέας Δημοκρατίας, έγινε η ουρά της Νέας Δημοκρατίας. Έχασε και όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος είναι ιδεολογικά και πολιτικά στην σοσιαλδημοκρατία και στην κεντροαριστερά, έμεινε άστεγος. Και αυτός ο κόσμος βρήκε αυτή τη στιγμή στέγη στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου στην πραγματικότητα, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι μια γέλη πολιτικών, η οποία έχει με σκοπό την εξουσία, έχει πάρει υπό τη στέγη του ό,τι υπάρχει στην πολιτική σκηνή, από άκρα αριστερά, κεντρώους. Προχθές έβαλε στην ψηφοδέλτιά του τη Ραχίλ Μακρύ. Βλέπετε, υπάρχει ένα χάος μέσα στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε θεωρούμε ότι... Δεν νομίζω, κύριε Γενικολό, ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό το οποίο λέτε. Ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τα ψηφοδέλτια τα οποία... Μα θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει κάποια ιδεολογική συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι το 99% των υποψηφίων στελεχών είναι κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το 1%. Από το 1% το λέτε εσείς, αλλά αυτό δείχνει μια μπέρδεμα στο μυαλό των αντισυγήσεων. Κακώς παρενέβη, αλλά συγγνώμη. Όχι, όχι, δεν, προς το διάλογο είναι. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα στο μυαλό του, στο μυαλό έτσι της ηγεσίας του. Εσείς θεωρείστε ότι σε πιο καθαρό έμει, προς ποια κατεύθυνση σοσιαλδημοκρατία, ας πούμε, έτσι. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, ωραία. Αλλά από εκεί και ύστερα, ας πούμε ότι είστε ένας πόλος που μπορεί να παίξει ένα ρόλο ανάμεσα στα δύο κόμματα. Με ποιον θα συνεργαστείτε για να σχηματιστεί κυβέρνηση, αν δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό? Θεωρούμε ότι είναι λίγο νωρίς. Η Νέα Δημοκρατία αντίστοιχα. Εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο νωρίς να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε και θα συνεργαστούμε με προοδευτικές δυνάμεις της χώρας. Και δεν σημαίνει, απαραίτητα ότι θα συνεργαστούμε. Μπορεί να δώσουμε μια ψήφο ανοχής. Μάλιστα. Και επειδή είπατε ότι... Για το χρέος, τι λέει ο κ. Παπανδρέου, πώς θα το δαμάσουμε? Το χρέος, άμα γίνουν οι σωστές, άμα υπάρξει μια εθνική συνεννόηση και υπάρξουν και οι σωστές, και υπάρξει το ελληνικό σχέδιο, όπως λέει ο κ. Παπανδρέου, θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κρίση με ένα ελληνικό πρόγραμμα, όπου θα είναι βιώσιμο και θα μπορέσει να είναι... Θα μου επιτρέψετε να σας πω, σεβόμενος, ας πούμε, τη νεανική σας έτσι ορμή, και τις σπουδές που μου είπατε ότι έχετε κάνει στη διοίκηση επιχειρήσεων στην Αγγλία, ότι ο κ. Παπανδρέου δυστυχώς αποδέχθηκε το 10 ένα σχέδιο μνημονίου, το οποίο δεν ήταν ελληνικό σχέδιο, ήτανε τριτοκοσμικό σχέδιο. Ήταν σχέδιο σωτηρίας της χώρας όμως. Ναι, γιατί αυτό το σχέδιο δεν το φτιάξαμε εμείς και είπαμε ότι μας το φορέσανε μετά το δούνου του
ότι είναι δικό μας, ενώ ήταν το πείραμα από το Δούνο του, επειδή δεν είχαμε δικό μας σχέδιο. Δεν το πείραμε. Υπήρχε σε μια διαπραγμάτευση και μια συζήτηση στο πρόβλημα του χρέους. Αφού μεταφράστηκε τώρα το μνημόνιο με τα απομνήμευση. Το οποίο πρέπει να τονίσουμε, μάλιστα, ότι δεν μπήκαμε στο μνημόνιο όχι λόγω του ότι ήταν οι ενέργειες του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά της προηγούμενης κυβέρνησης, της καταστροφικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα πείσει ο κύριος Παπανδρέου? Κύριε Μελά, εδώ το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Χρέος, αποπληρωμή του, διαγραφές, πόσες διαγραφές, με ποιο τρόπο διαγραφές, αποδοχή από τα κοινοβούλια το να διαγραφεί χρέος ή αν η επιμήκυνση σε πολύ μεγάλο μακρινό ορίζοντα είναι μια λύση, μια κάποια λύση. Ξέρετε τις απόψεις των δύο κομμάτων, διαγραφή μεγαλύτερου μέρους του 50% ο ΣΥΡΙΖΑ, διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, λέει η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, που θα οδηγήσει σε μία επιμήκυνση σημαντική, μείωση κάποιων επιτοκίων και τελικά μπορεί να δοθεί και μία ανάσα. Δεν νομίζω το λέει η Νέα Δημοκρατία, αυτό το τελευταίο το οποίο λέτε. Είναι περίπου η θέση της. Το αφήνει να εννοείται, να εωρείται. Είναι περίπου η θέση της, γιατί αυτό μεταξύ μας ήταν και που τις είχαν υποσχεθεί, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Δεν βλέπουμε. Όταν, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος λέει ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Ο κύριος Σαμαράς δεν το είπε ποτέ. Απλώς άφησε τον κύριο Βενιζέλο να το λέει. Το οποίο τελικά αποδεικνύεται ότι και ο κύριος Ρουμελιώτης, που ήταν και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, βγήκε προχθές στην τηλεόραση το Σάββατο και είπε ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Και ότι πρέπει να γίνει κάτι. Βεβαίως ο κύριος Ρουμελιώτης τάχθηκε υπέρ της επιμήκυνσης. Γιατί θεώρησε ότι τα κοινοβούλια δεν μπορούν να δεχθούν κούρεμα γενναίο που θέλει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και επιδιώκει μέσω διαπραγμάτευση να πετύχει. Θέλω να πείτε τη δική σας άποψη. Κοιτάξτε, να σας πω τη δική μου άποψη. Καταρχάς πρέπει να προσδιορίσουμε το εξής πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Ότι ο βασικός αρνητικός, ο υπερκείμενος αρνητικός προσδιορισμός της κατάστασης στην Ελλάδα είναι το χρέος. Εάν παραδείγματος χάρη, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό το οποίο έγινε το 2012 γινόταν το 2010, με την αρχή του μνημονίου. Ναι, θα υπήρχε μια άλλη. Δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα από αυτές τις καταστάσεις. Και αν ο Καραμαλής στις αρχές του 2009 έπαιρνε μερικά μέτρα, ίσως να μην παίρναμε καθόλου στο μνημόνιο. Και να μην παίρναμε καθόλου στο μνημόνιο. Και αν ο Παπανδρέου δεν έλεγε λεφτά υπάρχουν, μπορεί να γλιτώναμε και όλο αυτό. Ακριβώς. Θα με αναγκάσετε να παρέμβω. Γιατί είναι μόνο δύο λέξεις από αυτό που είπε ο Παπανδρέου, το λεφτά υπάρχουν. Είναι η κυρία Κατσέλη που του τα πέρασε και που ήταν μετά έτοιμη να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων. Είναι μια ολόκληρη φράση. Έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ σαν Παπαδόπουλε. Είναι μια ολόκληρη φράση η οποία έχει μια λογική και το λεφτά υπάρχουν κρατήθηκε από τις από τους αποσκοπημότητες, από τη μονταζιέρα, την πολιτική και τον μίντια και κρατήθηκαν ως, ως πανό και ως σημαία. Για να πολεμήσουν. Τέλος πάντων, του είχε πει ότι θα εισπράξουν 40 δισεκατομμύρια από αυτά που ήταν και της πειραϊκής πατραϊκής φυλές που είχε κλείσει εδώ και δεκαετίες. Δεν είχε πει έτσι. Είχε πει ότι μπορεί από τα 40 δισεκατομμύρια μπορεί να πάρουμε τα 6-7. Αυτό είχε πει. Τα 40 είχαν πει ότι θα πάρουμε. Επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδόπουλο, να φέρω ότι και επί του Καραμαλή, την τελευταία θητεία του ως πρωθυπουργού, το χρέος δεν ήταν βιώσιμο και το γνωρίζανε πολύ καλά οι αγορές. Ήταν πολύ μεγάλο το χρέος. Πάντως, ωστότε οι αγορές μας δανείζανε με χαμηλά επιτόκια και ας μην ήταν βιώσιμο το χρέος. Ο κύριος Καραμαλής, να υπενθυμίσω, ότι εγκατέλειψε τη χώρα στην πιο δύσκολη στιγμή. Αυτό βέβαια δεν είναι άλοθη στο Παπανδρέο, διότι γνώριζε την κατάσταση και δεν είπε την αλήθεια στον Νικολαό. Όχι, είναι ψευδές. Μισό λεπτό. Ο κύριος Καραμαλής έφυγε το Σεπτέμβρη. Για να μην φύγει το Φεβρουάριο όπως έφυγε το Γενάρη η Νέα Δημοκρατία τώρα με την εκλογή του Πρόεδρου. Γιατί τους είχε, θυμίζω ότι είχε απειλήσει ο κ. Παπανδρέου, δεν θα ψηφίσει οποιονδήποτε πρόεδρο αυτό που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από μερικά χρόνια. Πέταξε την ευθύνη από πάνω του κ. Καραμαλής. Δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά και ο κ. Παπανδρέου όταν το Φεβρουάριο του είπε θέλω να πάρω μέτρα και βοήθησε την κατάσταση, βγήκε και είπε τότε ότι δεν πρέπει να πάρθει κανένα μέτρο και το μέτρα τότε ήταν πάγωμα μισθών, όχι μείωση μισθών. Ναι, αλλά η κυβέρνηση Καραμαλή είναι συνεχώς ψευδή στοιχεία. Ξέρετε, εγώ θεωρώ ότι ταυτίζω. Κύριε Μελά, σας χρωστάω τη συνέχεια. Δεν πειράζει, περιμένω. Τον διακόπτουμε, συγγνώμη. Εξάλλου. Δίνουμε το πως τα νιάτα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Μελά.